Değerli Genel Sekreter, kardeş partimiz Yunanistan Komünist Partisi'nin sevgili yoldaşları, sevgili dostlar. Hepinizi Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü adına en içten devrimci duygularla selamlıyorum. Kardeş partimiz Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kustumbas yoldaşımıza Düsseldorf'a hoş geldiniz derken, KUKİ'ye Almanya Örgütü'ne de bize sizlere selamlama imkanı veren davet için teşekkür ediyoruz. Τους, αλλά από κάποιους υποψήφιους με υποσχέσεις που προκύπτουν από τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και ικανότητες. Αντί για την ταξική πολιτική, δηλαδή την πάλι ενάντια στην κυριαρχιαστική τάξη, μέσα από την οργανωμένη πάλι του εργαζόμενου λαού με μπροστάρι την εργατική τάξη, πλασάρονται οι αυτόκλητοι σωτήρες, άλλοτε ως κοντά στο λαό, άλλοτε ως αριστεροί από τους εκπροσώπους του συστήματος με υποσχέσεις για γρήγορη επιτυχία χωρίς σκόπους. Εν τω μεταξύ, τα φασιστικά κόμματα αποκτούν τεράστια δύναμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι ο φασισμός κερδίζει επιρροή και συμμετέχει ακόμα και σε κυβερνήσεις σαν υπερελιστικό οργανισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία εκπροσωπούνται οι πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, συνδέεται με την επίθεση του κεφαλαίου στα κοινωνικά δικαιώματα εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν από την εργασία τους και με τις προετοιμασίες για πόλεμο στο εξωτερικό. Ο εθνικισμός και ο φασισμός προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να τρομοκρατήσουν τις εργατικές τάξεις, να τις αποπροσανατολίσουν από το γεγονός ότι ο καπιταλισμός είναι η πηγή των προβλημάτων τους και να κατευθύνουν τις αντιδράσεις τους ενάντια στους μετανάστες και τους εργάτες άλλων χωρών, η πλειοψηφία των οποίων είναι επίσης εργάτες όπως οι ίδιοι. Υπάρχει όμως άλλη μια πτυχή της ανόδου της δεξιάς, του φασισμού, που απασχολεί πολύ περισσότερο τους κομμουνιστές. Η εφαρμογή των εργατικών φιλοκαπιταλιστικών πολιτικών από κόμματα που μοιάζουν με αριστερά ή υποτίθεται ότι είναι αριστερά, μόλις έρθουν στην εξουσία, αποξενώνει και διχάζει μεγάλα τμήματα των εργαζομένων που φοβούνται τη φτώχεια ή το μέλλον από την αριστερά και τα φέρνει υπό την επιρροή των φαινομενικά ριζοσπαστικών αλλά και λανθασμένων πολιτικών των φασιστικών κομμάτων που δεν ασχολούνται με το καπιταλιστικό σύστημα αλλά με κάποιες από τις συνέπειές του. Είτε πρόκειται για αριστερό, είτε για φασιστικό κόμμα, παρόλες τις διαφορές τους, όλοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Γιατί ένα κίνημα που δεν βασίζεται στην εργατική τάξη, αναγκάζεται, συνειδητά ή μη, η θελημένα ή αθέλητα, να συνταχθεί με την αστική τάξη. Αν κάποιος θέλει να γίνει πλουσιότερος, οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν φτωχότεροι. Έτσι, ενώ στις εκλογές κατεβαίνουν πολλά κόμματα με δεκάδες διαφορετικά ονόματα, στην πραγματικότητα μόνο τα κόμματα δύο διαφορετικών τάξεων μάχονται μεταξύ τους. Από τη μια πλευρά, τα κόμματα που υπερασπίζονται με διαφορετικούς τρόπους τα συμφέροντα της αστικής τάξης και από την άλλη, το Κομμουνιστικό Κόμμα που υπερασπίζεται τα ιστορικά συμφέροντα της εργατικής τάξης. Και αυτό το γεγονός καθορίζει και το ρόλο και τη σημασία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι το κόμμα που υπερασπίζεται πραγματικά συμφέροντα της εργατικής τάξης, των εργαζομένων, των μεταναστών, με λίγα λόγια των καταπιεσμένων και των εκμεταλλευόμενων. Είναι το κόμμα που μετατρέπει το Κοινοβούλιο σε ταξικό πολιτικό πεδίο πάλης και αντιτάσσει την ταξική πολιτική και την πάλη για το σοσιαλισμό στις κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Κάθε ψήφος στο ΚΚΕ και στους υποψηφίους που στηρίζει το ΚΚΕ θα είναι ψήφος στήριξης ενάντια στο ψέμα, την πολεμοκαπηλεία, τον εθνικισμό και τον φασισμό της αστικής τάξης. Sadece komşu ülkelerde bulunduğumuz için değil, aynı ideolojik temelde ve aynı hedef uğruna mücadele ettiğimiz için kardeş parti olduğumuz Yunanistan Komünist Partisi'ne TKP Almanya Örgütü olarak
AP parlamento seçimlerinde başarılar diliyoruz. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Zitio espanatasis ki o sosyalismo. Όσοι οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας στη Γερμανία, ευχόμαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάθε επιτυχία στις ευρωεκλογές. Τα κόμματά μας είναι αδελφά, όχι μόνο επειδή είμαστε γείτονες, αλλά και επειδή παλεύουμε πάνω στην ίδια ιδεολογική βάση και για τον ίδιο στόχο. Ζήτω η Επανάσταση και ο Σοσιαλισμός.